Συνέντευξη τύπου έδωσε η γραμματεία του ΠΑΜΕ Αργολίδα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αναφέρονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, το ΠΑΜΕ αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά κάθεκτη σε μακελιό με πολιτική απόφαση. Στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης, οι εργαζόμενοι δέχονται μια νέα ομοβροντία αντιλαϊκών μέτρων. Οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση προκαλεί, αφού νομοθετεί σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Το πόρισμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μας δίνει ξεκάθαρα τον εφιάλτη που ετοιμάζουν. Αξιώνουν την κατάργηση των δώρων των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόματος καλοκαιρινής άδειας. Μελετούν τον υπολογισμό των συντάξεων με βάση το σύνολο του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας πενταετίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Προωθούν επί της ουσίας δηλαδή την δραματική μείωση των ήδη χαμηλών συντάξεων. Αξιώνουν τη συνέχιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που κατακρεούργησε τα δικαιώματα των εργαζομένων και αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ζητούν την αύξηση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μιλούν για μείωση στο κόστος περίληψης, ενώ ετοιμάζουν νέους δυσβάστακτους φόρους για τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό προκαλεί οργή είναι το γεγονός ότι από τη μία, με το πρόσχημα για άλλη μια φορά του περιβόητου δημοσιονομικού ελλείμματος, ζητούν από τους εργαζόμενους να πληρώσουν το μάρμαρο, να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Από την άλλη, χαρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ στους κεφαλαιοκράτες με τα μέτρα που ήδη έχουν πάρει, με την ενίσχυση και επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, με τις φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, με τη μείωση ή και απαλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, με τη σφαγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα του κεφαλαίου, αφού προχώρησε χωρίς καμία επιστημονική έρευνα και αδιαφορώντας για την ασφάλεια και τις επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες πληθαίνουν, στην κατάρτιση νέας λίστας βαρέων και ανθυγιεινών, προωθώντας επί της ουσίας την κατάργηση ενός θεσμού, ο οποίος είναι κατάκτηση της εργατικής τάξης της χώρας. Για όλα όσα είπα πιο πριν, τεράστιες είναι και οι ευθύνες της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ και των εργατικών κέντρων του νομού, που χρησιμοποιούν τους λεγόμενους κοινωνικούς διαλόγους, τους διαλόγους της υποταγής, για να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους και να τους εγκλωβίσουν στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού και της διαχείρισης για να περιορίσουν τις αντιδράσεις τους. Είναι αυτές οι πλειοψηφίες που δεν στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς επιθέσεις του κεφαλαίου. Είναι αυτές οι πλειοψηφίες που συνειδητά αδιαφορούν για την αυξανόμενη φτώχεια και εξαθλίωση των λαϊκών οικογενειών. Είναι αυτές οι πλειοψηφίες που συνειδητά αδιαφορούν για την αλματώδη αύξηση της ανεργίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας που υπηρετεί το μέγιστο δυνατό καπιταλιστικό κέρδος. Ανησυχούν, λέει, οι συμβασμένες πλειοψηφίες για τη λεγόμενη κοινωνική συνοχή, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που ανησυχεί για το κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα ανησυχούν για την όξυση της ταξικής πάλης και η ανησυχία τους αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το ρόλο τους. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν χωρούν ούτε δισταγμοί ούτε ταλαντεύσεις. Στην επιθετικότητα της πλουτοκρατίας και στην αντιλαϊκή πολιτική απαντάμε με ταξικό αγώνα, οργανωμένα, μαζικά, με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, εντείνοντας την προσπάθεια για ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Αυτή είναι η απάντηση στην αντεργατική λέλαπα που έχει εξαπολυθεί από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Δηλαδή, κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις είναι συνεχείς από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Κάθε μέρα ερχόμαστε σε επαφή με εργαζόμενους. Κινητοποίηση δεν είναι μόνο η απεργία. Ο βασικός στόχος τώρα είναι η ενημέρωση των εργαζόμενων για το περιεχόμενο των νέων μέτρων.